Εδώ και 6 χρόνια τουλάχιστον προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσει κάποιος να κάνει eBay dropshipping, να ξεκινήσει από το μηδέν μια online επιχείρηση μέσω του eBay και να κερδίσει χρήματα από την άνεση του σπιτιού του. Αρκετοί ξεκίνησαν το πρώτο χρόνο, περισσότεροι το επόμενο χρόνο και αρκετά περισσότεροι και το επόμενο χρόνο και βγάλανε μερικές χιλιάδες ευρώ, κάνανε αρκετές χιλιάδες πωλήσεις, κάποιοι βγάλανε και καλά χρήματα και χτίσανε και καλές επιχειρήσεις μέσω του eBay dropshipping. Εγώ με κάποιους φίλους μου και κάποιους συνεργάτες έχουμε βοηθήσει πάνω από 2.000 άτομα στην Ελλάδα να ξεκινήσουν dropshipping από το μηδέν και να χτίσουν τη δικιά τους επιχείρηση μέσω του ίντερνετ και μέσω του eBay. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σου δείξω αυτό που δεν έχει δείξει κανένας ποτέ στην Ελλάδα μέχρι στιγμής όσο αφορά το eBay dropshipping. Θα σου δείξω στην πράξη πώς θα στήσεις accounts, πώς θα βρεις προϊόντα να τα ανεβάσεις στο eBay, πώς θα στείλεις μετά τα προϊόντα στον πελάτη, τι θα κάνεις με feedbacks, limits, PayPal limits, eBay limits και όλα αυτά. Θα σα δείξω λοιπόν στην πράξη, θα σου δείξω όλα τα βήματα που χρειάζεται να ξέρεις, έτσι ώστε να μπορείς να ξεκινήσεις στο eBay dropshipping και να βγάζεις χρήματα από το eBay κάνοντας dropshipping. Ασχολούμαι πάνω από 10 χρόνια με το Make Money Online και ανεβάζω κάθε μέρα πλέον βίντεο στο κανάλι μου για dropshipping, Amazon FBA και άλλους έξτρα τρόπους για να κερδίσεις κάποιες χρήματα από το ίντερνετ. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνεις άλλα βίντεο στο μέλλον. Και τα πρώτα δύο βήματα που θα κάνεις λοιπόν είναι: πρώτον, εγγραφή στο eBay σαν seller. Έρχεσαι εδώ πάνω σε κάποιο eBay και κάνεις register. Αν δεν έχεις ήδη ένα account, αν έχεις ήδη account, μπορεί να κρατήσεις αυτό που έχεις ήδη. Εδώ λοιπόν κάνεις είτε personal account είτε business account. Και θα πρέπει να κάνεις εξ αρχής μάλλον business account, γιατί θα ξεκινήσεις να πουλάς κατευθείαν στο eBay. Okay, οπότε πρώτα κάνεις ένα business account στο eBay. Το δεύτερο βήμα λοιπόν που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις ένα λογαριασμό στο PayPal και να κάνεις είτε σαν προσωπικό λογαριασμό είτε σαν επιχείρηση. Μπορείς να κάνεις λογαριασμό σαν επιχείρηση, ακόμα και αν δεν έχεις κανονική επιχείρηση, μπορείς να δηλώσεις δηλαδή το να ανοίξεις ένα λογαριασμό στο PayPal σαν business, είναι σαν επιχείρηση, είναι και σαν επαγγελματικό, ας πούμε, ότι θα δέχεις πληρωμές. Okay. Κάνεις λοιπόν αυτό και μετά στη συνέχεια, γιατί θα σου χρειαστεί να τα συνδέσεις με το eBay για να δέχεις τις πληρωμές από τους πελάτες σου. Okay. Και μετά πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι να βρει κάποιους προϊόντα για να ανεβάσει στο eBay, να κάνει έρευνα αγοράς και να βρει τι προϊόντα θα πρέπει να ανεβάσει στο eBay. Κάποια βήματα θα τα καλύψω λίγο γρήγορα τώρα για να καταφέρω να δώσω όλη την πληροφορία που χρειάζεται σε ένα σύντομο βίντεο, έτσι ώστε να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, τι βήματα έχεις να κάνεις, αλλά μετά μπορείς να κάτσεις με την ησυχία σου και να φτιάξεις το κάθε βήμα να το ολοκληρώσεις. Λοιπόν, για να βρω τώρα προϊόντα εγώ, τι προϊόντα πρέπει να ανεβάσω στο eBay, θα πρέπει πολύ απλά να ψάξω να δω τι προϊόντα πουλάνε αυτή τη στιγμή, ποια προϊόντα είναι στις πρώτες σελίδες. Και ας πάρουμε για παράδειγμα μια κατηγορία όπως outdoor furniture. Outdoor furniture, που είναι τώρα και της εποχής, και να δούμε ας πούμε τι παίζει, τι είδους έπιπλα πουλάνε αυτή την περίοδο στο eBay. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στην πρώτη σελίδα πουλάνε αυτά εδώ τα έπιπλα. Alright, υπάρχουν λοιπόν αρκετά εδώ. Κάποια λένε από United Kingdom, από Ιταλία, από Αυστραλία. Επειδή είμαι στο eBay της Αμερικής, στο .com, μπορώ να ψάξω μόνο αυτά που είναι από USA only. Πατώντας αυτό εδώ λοιπόν και θα βρω μόνο προϊόντα που υπάρχουν στο USA. Αυτό εδώ μου φαίνεται καλό προϊόν. Για να δούμε λοιπόν λεπτομέρειες εδώ. Αυτό εδώ έχει πουλήσει 4 κομμάτια. Φαίνεται καινούριος πολιτής με 0 feedback. Μπράβο το που κατάφερε να πουλήσει και όλα 4 κομμάτια. Εδώ τώρα να πω ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι τα feedback μετράνε πολύ στα μάτια κάποιου αγοραστή για να αποφασίσει αν θα αγοράσει αυτό το προϊόν από σένα ή όχι. Οπότε χρειάζεται, ειδικά για το ξεκίνημα, χρειαζόμαστε αρκετά θετικά feedback για να μπορούμε να βγούμε μπροστά στην αναζήτηση και να μπορούμε να κάνουμε πωλήσεις. Okay. Τώρα, πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να βρούμε ένα τέτοιο προϊόν και εμείς σε κάποιο προμηθευτή και να το πουλήσουμε και εμείς, να το ανεβάσουμε και εμείς στο eBay προς πώληση. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Θα μπορούσαμε να κάνουμε research με τη φωτογραφία ή με τις λέξεις κλειδιά στο Amazon. Ας πάρουμε το Amazon ας πούμε σαν προμηθευτή, για παράδειγμα.
Τώρα αυτός εδώ έχει αλλάξει τις λέξεις κλειδιά, το τίτλο, έχει φτιάξει καλύτερο τίτλο και άμα βάλουμε αυτό έτσι δεν θα βρούμε εύκολα, μπορούμε να το δοκιμάσουμε, αλλά συνήθως αλλάζουν τους τίτλους, φτιάχνουν καλύτερα τους τίτλους του eBay και δεν θα τους βρούμε εύκολα. Δεν θα εντοπίσουμε εύκολα, ας πούμε, αυτό το προϊόν στο Amazon ή σε κάποιο άλλο προμηθευτή αν ψάξουμε. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε άλλες τεχνικές που μπορούμε να υπάρχουν άλλες τεχνικές που μπορείς να βρεις το ίδιο προϊόν στο Amazon και να τον βάσεις και εσύ προς πώληση στο eBay ή να χρησιμοποιείς άλλους μεθόδους. Οπότε λοιπόν τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και search Google for image. Αυτή είναι μια τεχνική για να βρεις προϊόντα στο, να βρεις προϊόντα που πουλάνε αυτή τη στιγμή στους, στο eBay και να βρεις, ας πούμε, από πού είναι ο προμηθευτής τους. Είναι eBay, είναι Walmart, Overstock και θα μας βγάλει λοιπόν τους προμηθευτές για αυτό το προϊόν εδώ. Και εδώ τώρα λοιπόν μας έβγαλε Amazon, μας έβγαλε Walmart, μας έβγαλε Overstock. Για να δούμε λοιπόν. Okay. Υπάρχει στο Amazon, απλά τυχαίνει να είναι τώρα, να είναι unavailable. Okay. Και ναι, alright, είναι unavailable. Πολύ ωραία. Αλλά, κανένα πρόβλημα, υπάρχει άλλος που πουλάει εδώ, μας το δίνει σαν πρόταση, που είναι ίδιο ακριβώς προϊόν είναι, απλά το έχει κάποιος άλλος. Ναι. Alright, ναι, είναι το ίδιο προϊόν. Για να δούμε λοιπόν, okay, και αυτός unavailable, κανένα πρόβλημα. Αν ήταν διαθέσιμο θα ανεβάζαμε αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν σε άλλους προμηθευτές. Εδώ υπάρχει διαθέσιμο στο Overstock. Okay. Overstock λοιπόν, 249 και πόσο πουλάει αυτός ο τύπος στο eBay. Το πουλάει στα 364,58. Άρα λοιπόν, αν ανεβάσουμε αυτό τώρα, και μειώσουμε τους φόρους του eBay και Amazon που είναι του eBay και PayPal που είναι περίπου στα 16-17%, έχουμε χοντρικά λοιπόν γύρω στα $50 χοντρικά τώρα, δεν κάνω τους ακριβείς υπολογισμούς, γύρω στα $50 καθαρό κέρδος από ένα προϊόν στο eBay. Okay, αν το πουλήσουμε λοιπόν και εμείς. Άρα λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση τώρα, ποια είναι τα βήματα τώρα, αφού έχουμε βρει λοιπόν το προϊόν εμείς να το ανεβάσουμε και υπάρχει λοιπόν και στο Overstock, το οποίο σου έδειξα εδώ, μάλλον στο Walmart και στο Overstock. Στο Overstock είναι ακριβό, σε καμία περίπτωση είναι τόσο ακριβό. Λοιπόν, οπότε λοιπόν το παίρνουμε από το Walmart και πάμε στο eBay. Τώρα πώς το ανεβάζουμε αυτό στο eBay για να το πουλήσουμε και εμείς. Μπορούμε να πάμε κάτω από αυτό, κάποιες φορές υπάρχει ένα sell it yourself, αν το έχεις και εσύ δηλαδή να το ανεβάσει, πας εδώ που λέει sell και ξεκινάς να ανεβάσεις, να φτιάξεις το προϊόν, την αγγελία για αυτό το προϊόν στο eBay. Οπότε λοιπόν τι κάνουμε εδώ, παίρνουμε το τίτλο από το Walmart, εδώ το cosplay δεν μας κάνει, outdoor αυτό μας κάνει μέχρι εδώ. Οπότε παίρνουμε λοιπόν το τίτλο από αυτό εδώ και το βάζουμε. Και επιλέγουμε εδώ, ίσως τα δείχνω λίγο γρήγορα, αλλά θα καταλάβετε, πιστεύω. Λοιπόν, βάζω το τίτλο λοιπόν εδώ πέρα, πρώτο πράγμα. Δεύτερον, πρέπει να επιλέξω μια κατηγορία για αυτό εδώ το προϊόν. Μου προτείνει το ίδιο το eBay κατηγορίες τις οποίες ταιριάζουν με αυτό και μπορώ εγώ να επιλέξω. Συνήθως είναι η πρώτη που σου προτείνει το ίδιο το eBay. Αν βάλεις λέξεις κλειδιά στο τίτλο, σου προτείνει το ίδιο το eBay τι κατηγορία πρέπει να επιλέξεις. Άρα λοιπόν επιλέγουμε κατηγορία εδώ πέρα, ok, μετά βάζουμε το UPC code, βάζουμε ένα UPC code, πρέπει να έχουμε UPC code για τα προϊόντα μας, να βάλουμε ένα UPC code, τώρα θα βάλω ένα ό,τι να είναι, μιας και αυτό είναι για σκοπό της εκπαίδευσης, αυτό το προϊόν δεν θα είναι κανονικά προς πώληση. Οπότε λοιπόν, ok, enter valid UPC FAT, λέει να βάλουμε ένα κανονικό UPC code. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε κανονικό UPC code, αλλιώς δεν θα το πάρει. Okay, λοιπόν έβαλα ένα UPC code εδώ.
Μετά το επόμενο βήμα που πρέπει να φτιάξουμε το condition εδώ, τη κατάσταση που είναι, λοιπόν, πρέπει να βάλουμε new, πρέπει να επιλέξουμε καινούργια προϊόντα, δηλαδή να μην είναι κάποιο. Συνήθως είναι new, απλά αν παρατηρήσουμε ότι είναι κάτι used, να μην το κάνουμε dropshipping, δεν επιλέγουμε να μην κάνουμε αυτά dropshipping. Και αυτό εδώ βγήκε out of stock, ή μάλλον ήταν και από πριν, ok, δεν πειράζει, γιατί σαν παράδειγμα μας κάνει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και καλύτερα, μιας και το ανεβάζω, θα το ανεβάσω το eBay και θα είναι για να το κατεβάσουμε μετά. Okay. Οπότε λοιπόν, τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα σε αυτό είναι να κατεβάσουμε τις φωτογραφίες αυτού εδώ το προϊόντος και να τα ανεβάσουμε στο listing που φτιάξαμε στο eBay. Και okay, λοιπόν, τα κατέβασα στον υπολογιστή μου και τις ανεβάσα εδώ. Αυτό κάνουμε λοιπόν, ότι κατεβάζουμε τις φωτογραφίες από τον στον υπολογιστή μας από τον προμηθευτή που έχουμε και μετά ερχόμαστε και τις κάνουμε upload εδώ πέρα, add φωτογραφίες ένα-ένα, τις ανεβάζουμε στο listing. Οπότε λοιπόν σε αυτό το βήμα εδώ. Και πάμε λοιπόν τώρα εδώ πιο κάτω. Εδώ βάζουμε κάτι στο branded, βάζουμε το όνομα του e-shop μας στο eBay ή κάτι άλλο. Εδώ βάζουμε επίσης, μπορούμε να βάλουμε τα πέντε αρχικά νούμερα από το UPC code. Μπορούμε να τα βάλουμε εδώ στο MPN και ό,τι έχει αστεράκι με κόκκινο είναι υποχρεωτικό, οπότε πρέπει να το βάλεις. Οπότε βάζουμε εδώ intmars την υπονομία και συμπληρώνουμε αν θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι και από αυτά εδώ και μετά πάμε στην περιγραφή. Όπως στην περιγραφή λοιπόν μπορούμε να πάμε πάλι στον προμηθευτή και να πάρουμε εδώ, για κάποιο λόγο φαίνεται λίγο έτσι περίεργα, αλλά ok, έτσι έχει την περιγραφή φίλος μας στο Walmart. Εδώ λοιπόν μπορούμε τώρα να πάρουμε την περιγραφή, είτε είναι στο Walmart είτε είναι στο Amazon, δεν μας πειράζει, και το Walmart είναι ένας προμηθευτής. Και ερχόμαστε εδώ λοιπόν και κάνουμε copy-paste την περιγραφή. Alright. Αυτό εδώ θα το βγάλω. Και μετά εδώ λοιπόν θα πρέπει να βάλω τώρα εγώ τη τιμή. Θα πρέπει να βάλω λοιπόν σταθερή τιμή. Πόσο ήταν η τιμή σε αυτό εδώ, πόσο το πουλάει ο άλλος, 364, θυμάμαι καλά. Και ας βάλω εγώ 359,90. Βάζουμε κομμάτι 1, 2, 3, κάτι από αυτά. Βάζουμε εδώ το email του PayPal μας, πρέπει να βάλουμε εδώ το email του PayPal μας να είναι συνδεμένο, να μπορεί να πατήσει ο άλλος Buy It Now και να το αγοράσει και να μας στείλει τα χρήματα στο PayPal. Πατάμε σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν και ερχόμαστε εδώ πιο κάτω, βάζουμε, φτιάχνουμε τα return, ότι δεχόμαστε τα return, κάνουμε accept τα return, να μπορούν να μας επιστρέψουν πελάτες πίσω αν χρειάζεται κάτι. Αν ο πελάτης το επιστρέψει, θα συνοηθείς με το προμηθευτή σου έτσι ώστε το προϊόν να πάει πίσω στο προμηθευτή και να πάρουν τα χρήματα, να πάει εσύ τα χρήματα από το προμηθευτή πίσω και εσύ να κάνεις refund από το PayPal στον πελάτη. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η διαδικασία, μην έχεις κανένα πρόβλημα. Εδώ μετά πάμε πιο κάτω στο shipping details, όπου μπορεί να βάλεις, αν είναι στο USA μέσα δηλαδή, συνήθως είναι 2 με 3 εργάσιμες, 1 με 5 εργάσιμες, βάζεις εδώ μια standard shipping, 1 με 5 εργάσιμες ημέρες και free shipping. Αν έχει κάποιο κόστος το προϊόν, συνήθως το βάζουμε μέσα στην τιμή για να είναι free shipping, γιατί αρέσει στους πελάτες να βλέπουν free shipping. Οπότε κοιτάμε να έχουμε free shipping. One business day, εδώ αν θέλουμε να προσφέρουμε κάποιο άλλο service, εδώ όχι, οπότε δεν προσφέρουμε service σε αυτό εδώ, δεν κάνουμε worldwide shipping. Εκτός και αν ήταν, ας πούμε, αν μπορούσαμε να το κάνουμε. Και ερχόμαστε εδώ, τι άλλο να κάνουμε, εδώ, item location. Στο item location λοιπόν φεύγουμε από το Ριζούπολη, πάμε στην Αμερική, εδώ πάμε στο United States, πρέπει να επιλέξουμε ότι το προϊόν μας είναι στην Αμερική, που είσαι United States. Κάπου εδώ είναι. Μήπως ήταν πάνω. Οκ, εδώ πάνω είναι. Alright. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποια
πόλη, Φλόριντα, ας βάλουμε Φλόριντα. Και αφού έχουμε ετοιμάσει λοιπόν όλα αυτά εδώ, μετά πατάμε, βλέπουμε 0,0 fees. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, έχει αρκετή δουλειά το οποίο θα κάνουμε και θα εξηγήσω σε αυτό το βίντεο. Και βλέπεις λοιπόν έχουμε το listing, την αγγελία τώρα διαθέσιμη στο eBay. Και βλέπουμε εδώ τώρα λοιπόν το τίτλο, την τιμή κτλ. Κτλ. Όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Και τώρα αν κάποιος τώρα ψάξει και είτε στην κατηγορία είτε με αυτές τις λέξεις λιλιά και βρει αυτή την αγγελία, μπορεί να την αγοράσει. Τώρα αν κάποιος αγοράσει αυτό το προϊόν, πες ότι είσαι εσύ ο υποψήφιος πελάτης που βλέπεις τώρα αυτό το βίντεο, και αγοράσει αυτό το προϊόν, εγώ τι κάνω λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Θα πρέπει να πάω στον προμηθευτή, να βάλω την παραγγελία και να την στείλω σε σένα. Και εμένα λοιπόν για όλη αυτή τη δουλειά που κάνω, την εξυπηρέτηση κτλ., μου μένει αυτή η διαφορά στην τιμή. Έτσι, στην τιμή αγοράς, πώλησης κτλ. Οπότε αυτό είναι το δικό μας το κέρδος. Και πάμε λοιπόν μετά και βάζουμε την παραγγελία είτε στο Walmart, είτε στο Amazon, είτε σε οποιοδήποτε άλλο προμηθευτή έχουμε. Βάζουμε την παραγγελία λοιπόν και μετά στέλνουμε το προϊόν στο πελάτη και μας μένει το κέρδος στο PayPal. Okay. Τώρα λοιπόν αυτή ήταν η διαδικασία με λίγα λόγια πώς θα βρεις προϊόν και πώς θα το ανεβάσεις. Τώρα επίσης για να ανεβάσεις μπορεί κάποιος πολύ απλά να πάει και σε προϊόντα που υπάρχουν στο Amazon που έχουν πάνω από 4 αστέρια και να ψάξει ας πούμε αυτά τα προϊόντα αν πουλάνε και στο eBay, που συνήθως πουλάνε, ή ακόμα και αν δεν πουλάνε, αν πουλάνε στο Amazon θα πουλήσουν και στο eBay, διότι είναι μια μεγάλη αγορά και μπορείς να ξέρεις εύκολα από εκεί. Και τι μπορείς να κάνεις λοιπόν? Μπορεί να βάλεις ας πούμε, μπορεί να έρθεις αυτά εδώ ας πούμε, αυτά τα προϊόντα που βλέπεις τώρα, θα μπορούσες όλα να τα ανεβάσεις, γιατί είναι όλα με 4 αστέρια και πάνω, πολύ καλά προϊόντα. Θα μπορούσες να τα ανεβάσεις λοιπόν όλα αυτά και στο eBay. Να ανοίξεις λοιπόν ένα-ένα. Ναι, αυτό εδώ ας πούμε άνετα θα μπορούσε κάποιος να το πουλήσει 50 δολάρια στο eBay, άνετα. Okay. Και ένας πελάτης, υπάρχουν τώρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και γι' αυτό θα χρειαστείς εκπαίδευση, γιατί δεν είναι, εγώ τώρα προσπαθώ να καλύψω τα βασικά, να ξέρεις τη διαδικασία που έχεις να κάνεις όταν ξεκινάς στο eBay. Είναι για να κάνεις dropshipping. Είναι εύκολο, πραγματικά είναι εύκολο να κάνει κάποιος eBay dropshipping, αλλά είναι εύκολο μόνο όταν ξέρεις και τα βασικά βήματα και τις βασικές ενέργειες που πρέπει να κάνεις για να μπορείς να το κάνεις και να εξασκηθείς μετά και λίγο στην πράξη να δεις τα βήματα, να τα εφαρμόσεις. Okay. Αυτό εδώ λοιπόν τώρα, αν το ανεβάσεις στο eBay, άνετα πουλάει στα 50 δολάρια και ένας πελάτης που το βλέπει στο eBay δεν μπορεί να κρίνει την τιμή, δεν μπορεί να καταλάβει ότι ας πούμε αυτό είναι ή δεν είναι τόσο ας πούμε η λογική τιμή για αυτόν για να το αγοράσει. Okay. Και τώρα στο eBay πολύ σημαντικό είναι ότι όταν ξεκινάς θα έχεις λίγα feedback στην αρχή, έτσι. Θα έχεις 0 βασικά και είναι πολύ σημαντικό να έχεις τουλάχιστον πάνω από 20 feedback για να μπορεί να σε εμπιστεύεται κάποιος πελάτης. Γιατί σκέψουμε 0 feedback, δεν σε έχει τεστάρει, δεν ξέρει δηλαδή, δεν βλέπει ότι δεν έχεις πωλήσει, θα έχει την αμφιβολία, θα προτιμήσει κάποιον άλλον να αγοράσει από κάποιον άλλον που μπορεί να είναι και λίγο πιο ακριβώς από σένα, μόνο και μόνο για να είναι ok αυτός, να αισθανθεί ασφάλεια ότι θα το λάβει το προϊόν του, θα είναι ok, δεν θα ταλαιπωρηθεί κτλ. Okay. Αυτό λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει επίσης σημαντικό ρόλο για το ίδιο το eBay να προωθεί τα προϊόντα σου στην αναζήτηση του eBay, γιατί όσο πιο πολλά feedback και όλα τα σχετικά που κάνεις, τόσο σε ανεβάζει στην αναζήτηση. Μετά επίσης θα έχεις και limits το πόσα προϊόντα μπορείς να ανεβάσεις στο eBay. Όταν ξεκινάς στην αρχή έχεις μέχρι και 10 αγγελίες να ανεβάσεις και τα οποία δεν πρέπει να ξεπεράσουν κάπου 950 δολάρια συνολικά όλα αυτά μαζί. Άρα λοιπόν αυτά τα όρια πρέπει να κινηθείς να τα ανεβάσεις άμεσα, γιατί δεν έχεις feedback, δεν έχεις όρια, θα καθυστερήσεις, δεν μπορεί να σου πάει 2 μήνες μέχρι να αρχίσεις να βλέπεις πωλήσεις και αυτό μετά μπορεί να αποθαρρυνθείς και να μην έχεις υπομονή για να συνεχίσεις και μετά θα αρχίσεις να έχεις αμφιβολίες και δουλεύει και δεν δουλεύει και ίσως εγώ δεν μπορώ και δεν είναι για μένα και τα διάφορα σχετικά. Και το μόνο που χρειάζεται στα αλήθεια κάποιος είναι να ξέρει τι να κάνει, να ξέρει τα βήματα για να κάνει, να ξέρει τις στρατηγικές και να μπορεί λοιπόν να αποκτήσει και feedback και να αυξήσει τα όρια πωλήσεων του γρήγορα από το πρώτο μήνα, να τα ανεβάσει πολύ ψηλά
μετά να ξέρει τεχνικές SEO με λέξεις κλειδιά, περιγραφή και τα σχετικά για να βγει ψηλά στην αναζήτηση του eBay, δηλαδή να κυριαρχήσει και στον ανταγωνισμό, να μπορεί κάποιος να επιβιώσει και στον ανταγωνισμό, διότι κατά ψέματα υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός στο eBay και με dropshippers. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 50.000 άτομα που κάνουν dropshipping στο eBay. Okay. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Αυτό που θα εγγυηθεί την επιτυχία σου, γιατί δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, είναι η γνώση και η εμπειρία σου μετά σε αυτό, η πρακτική που θα κάνεις, η καλή γνώση πάνω σε αυτό, η καλή δουλειά που θα κάνεις από εκεί και πέρα με πειθαρχία, για να βγεις και εσύ ψηλά και να έχεις πωλήσεις. Okay. Και αν χρειάζεται τη βοήθειά μου και της ομάδας μου για το eBay dropshipping, να ξέρεις πως έχω στην ακαδημία μας στο intmars.com, εδώ υπάρχει μια ακαδημία με internet marketing, dropshipping, Amazon FBA, υπάρχουν πολλά courses που μπορείς να βρεις, αλλά έχουμε και ένα course ειδικά για το eBay dropshipping. Έχουμε και Amazon, αλλά έχουμε ειδικά για eBay dropshipping. Και αυτό θα το κάνω edit στο βίντεο, θα το αφήσω έτσι όπως το είπα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε ένα μάθημα με 59 διαφορετικά βίντεο, το οποίο σε παίρνει από το 0 και σε πάει χεράκι-χεράκι, βήμα προς βήμα προς την επιτυχία. Άμα πάμε εδώ στα curriculum, θα δεις λοιπόν, ξεκινάει από τα welcome video, τα πρώτα σου βήματα στο eBay, πώς ξεκλειδώνεις τα πάντα, πώς δουλεύουν τα feedback, πώς αυξάνεις τα feedback, οι πρώτες πωλήσεις με φθηνά προϊόντα, με έρευνα προϊόντων ή αγοράς, ανέβασμα στο eBay, πώς τα ανεβάζεις στο eBay, SEO για eBay, προμηθευτές για eBay, πώς βρίσκεις προϊόντα 1-2, πώς στέλνεις προϊόντα στο πελάτη, χωρίς τιμολόγιο, πώς κάνει καινούριος πολιτής PayPal Hold, γιατί θα έχεις στην αρχή το PayPal θα σου κρατάει τα χρήματα για 21 ημέρες, αλλά εδώ θα έχεις τεχνικές που μπορεί να τα αποδεσμεύεις και σε 5 ημέρες κιόλας, αλλά και σιγά σιγά μετά να τα διώξεις μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να έχουν φύγει. Προϊόντα εδώ που πρέπει να πουλάς και δεν πρέπει να πουλάς στο eBay, πώς να πουλάς προϊόντα για μήνες και για χρόνια, έξτρα τεχνικές εξυπηρέτηση πελατών, χρειάζεται να κάνεις μετά και να κάνεις και σωστό customer support, γιατί αν δεν κάνεις σωστό customer support μετά θα έχεις προβλήματα και από το eBay θα σου κάνει παρατήρηση, με λίγα λόγια. Θα υπάρχουν και μικρές κυρώσεις στις πωλήσεις, μειώνονται και οι πωλήσεις, αλλά απλά πρέπει να ξέρεις να κάνεις και σωστό customer support. Και εδώ είναι ο νούμερο ένα στο customer support ο Πασχάλης, ο οποίος έχει κάνει πάνω από 7.000 πωλήσεις με 100% feedback στο eBay. Okay. Αυτός λοιπόν είναι στην εκπαίδευση. Εδώ υπάρχει μια εμπεριστατωμένη εκπαίδευση με πάνω από, είμαστε 6 διαφορετικοί εκπαιδευτές σε αυτό το μάθημα που έχουμε κάνει. Έχουμε χρόνια πάνω από 30 χρόνια συνολικά και 6 από εμάς στο eBay dropshipping και μπορούμε να σε βοηθήσουμε και σένα. Έχουμε βάλει όλη τη γνώση μας και όλη την εμπειρία μας σε αυτή εδώ την εκπαίδευση και την έχουμε διαθέσιμη και για σένα. Έξτρα εκπαιδευτικά εδώ. Cashback, τι νέο υπάρχει, ό,τι νέο βγαίνει μπαίνει και εδώ, ανεβαίνει συνέχεια. Αυτή η εκπαίδευση ανανεώνεται συνεχώς. Εδώ θα δεις και τους 52 λόγους που θα μπορούσαν να σε οδηγήσουν στην αποτυχία στο eBay dropshipping. Το έχουμε πάρει από όλες τις πλευρές και το έχουμε εξαρτήσει όλο το θέμα του eBay dropshipping. Τεχνικές για αύξηση πωλήσεων, 8 διαφορετικές τεχνικές, έξτρα στρατηγικές για αύξηση πωλήσεων, και ακόμα και email marketing έχουμε μέσα, και η πλήρης και προχωρημένη εκπαίδευση εξυπηρέτηση πελατών σε άλλο επίπεδο. Έχουμε λοιπόν τα πάντα για κάποιον ο οποίος χρειάζεται και θέλει να κάνει eBay dropshipping, τα πάντα, έτσι. Αυτή τη στιγμή που βλέπεις το βίντεο είναι στα 99,90 σε μια προσφορά από 199 που είναι η κανονική τιμή του. Okay. Εύχομαι να το βρεις στην ίδια τιμή που το βλέπεις και τώρα και σε περιμένουμε να ξεκινήσει μαζί μας. Έχουμε και μια κοινότητα στο Facebook με πάνω από 125 μαθητές που έχουν ξεκινήσει dropshipping τελευταία και σε περιμένουμε και εσένα να ξεκινήσει. Έχουμε ένα customer support για αυτούς που ξεκινάνε σε αυτό το μάθημα για eBay dropshipping στο Facebook, ένα group λοιπόν που κάνει customer support στους μαθητές, στα άτομα που έχουν ξεκινήσει αυτό το μάθημα. Okay. Που σημαίνει λοιπόν πως για οτιδήποτε χρειάζεσαι, ενώ αγοράζεις αυτό το μάθημα με φάπαξ τιμή, έχεις πρόσβαση σε ένα κλειστό group στο Facebook και υποστήριξη και οτιδήποτε χρειαστείς. Αυτά.
Αν χρειάζεσαι οτιδήποτε, γράψε από κάτω και στείλε μου και μήνυμα στο Facebook να μιλήσουμε και αν θέλεις να σου λύσω και οποιαδήποτε άλλη απορία. Ασχολούμαι πάνω από 10 χρόνια με το Make Money Online και ανεβάζω κάθε μέρα πλέον βίντεο στο κανάλι μου για dropshipping, Amazon FBA και άλλους έξτρα τρόπους για να κερδίσεις κάποιες χρήματα από το ίντερνετ. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνεις άλλα βίντεο στο μέλλον.